Μια νέα έρευνα αποφάσισε να ασχοληθεί με τη φύση της απιστίας και κυρίως με το τι θεωρεί η πλειοψηφία απιστία. Τα αποτελέσματα θα σας εκπλήξουν, κυρίως γιατί θα αντιληφθείτε ότι, μάλλον έχετε κερατώσει πολλές φορές. Απιστή όλου του κόσμου ενωθείτε, το 60% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι κερατώνεις όταν βιώνεις δυνατά συναισθήματα και δέσιμο για έναν άλλον άνθρωπο και δεν εννοώ τον μπαμπά ή τον αδερφό σου. Αν για παράδειγμα εξακολουθείς να αγαπάς και να έχεις επαφή με τον πρώην σου με τον οποίο ήσουν μαζί 5 χρόνια, κάτι που μεταφράζεται ως συχνή επικοινωνία ακόμα και συναντήσεις, τότε μάλλον ανήκεις στο κλαμπ των ατακτούλιδων τουλάχιστον για το 60%. Αν θες τη γνώμη μου, μάλλον είσαι αθώα, αλλά επειδή έξω από το χορό πολλά τραγούδια λες, πριν σου συμβεί το οτιδήποτε καλύτερα να μην κρίνεις τόσο εύκολα. Η κοινή λογική ωστόσο προστάζει ότι η ανθρώπινη επαφή με έναν πρώην δεν μπορεί να θεωρηθεί κέρατο. Το 48% πιστεύει ότι κέρατο είναι ένα φιλί, που εδώ που τα λέμε δεν έχει και άδικο, διότι για να φτάσεις στο σημείο να φιλήσεις έναν άνθρωπο, σημαίνει ότι, σίγουρα δεν σου είναι αδιάφορος ερωτικά. Στην προκειμένη, είναι όντως κέρατο, ή έστω κερατάκι, λυπάμαι, το 24% θεωρεί ότι τα μηνύματα με έναν πρώην στο Facebook είναι κέρατο. Και για να προσθέσω, είναι πολύ πιο βαρύ από το τηλέφωνο ή τη συνάντηση γιατί πάντα τα μηνύματα προϋποθέτουν και μία πιο ερωτική διάθεση. Διεσιτρούστορι.παύλα ακριβώς το ίδιο ποσοστό με το παραπάνω, θεωρεί κέρατο την επίσκεψη του συντρόφου σε strip club. Χαίρομαι που το ποσοστό αυτό είναι σχετικά μικρό, μιας και μάλλον η διασκέδαση σε ένα τέτοιο μέρος, για τους περισσότερους άντρες γίνεται στο πλαίσιο της καφρίλας και της παρέας. Αν γίνεται συστηματικά, και όχι σε μορφή παρέας και αστείου, τότε μάλλον θα πρέπει να ψαχτείς λίγο περισσότερο. 79% υποστηρίζει ότι η αποστολή σεξ μηνυμάτων ή φωτογραφιών είναι κέρατο. Ναι είναι, και απορώ γιατί το ποσοστό δεν αγγίζει το 100%, ας μην τα ισοπεδώνουμε όλα αδέρφια.